Μια εξαιρετικά αισιόδοξη αποκάλυψη έκανε μιλώντας στο ράδιο 984 και την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη, ο καθηγητής παθολογίας των λοιμόξεων και διευθυντής της 4ης Παθολογικής Κλινικής στο Αττικόν, Βαγγέλης Γιαμαρέλος. Το διάστημα λοιπόν από το 2017 μέχρι το 2019 έγινε μια μεγάλη μελέτη στη 4η Παθολογική Κλινική στο Αττικό Νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, στην οποία 200 υπερήλικες. Να σας ορίσω ότι οι υπερήλικες ορίζονται στην ιατρική όσοι έχουν ηλικία 65 και πάνω. 200 λοιπόν, 65 και πάνω, οι οποίοι επρόκειτο να πάρουν εξιτήριο από το Αττικό Νοσοκομείο, εμβολιάστηκαν και οι μισοί πήρανε αυτό το οποίο λέμε στην ιατρική εικονικό εμβόλιο, πλασέμπο, και οι άλλοι μισοί πήραν μία δόση μπέσεζε. Αυτούς τους παρακολουθούσαμε κάθε μήνα για 12 μήνες. Για να δούμε ποια είναι η πιθανότητα να εκδηλώσουν την οποιαδήποτε λίμωξη. Υπό το πρίσμα λοιπόν των συνθήκων, κάναμε ανάλυση των αποτελεσμάτων, την οποία ανάλυση προχθές την Παρασκευή την καταθέσαμε στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και την Εθνική Επιτροπή Διοντολογίας. Παρουσιάζοντας δημόσια για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της τρίχρονης ερευνάς του για τη δράση του αντιφυματικού εμβολίου PCG, τόνισε πως τα στοιχεία, ιδίως τους χορηγούμενους με κανονική δόση του εμβολίου, δείχνουν ίαση έως και 80% κυρίως στις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Από όσους είχαν εμβολιαστεί με εικονικό εμβόλιο, αυτό το οποίο ορίζουμε στην επιδημιολογία επίπτωση, δηλαδή εμφάνιση νέων λοιμώξεων, ήταν της τάξης του 47%. Από όσους εμβολιάστηκαν με BCG, ήταν της τάξης του 28%. Η δε διαφορά αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ακόμη μεγαλύτερη? Βεβαίως. Η προστασία έφτανε το 80%. Όπως σημείωσε ο κύριος Γιαμαρέλος, αν το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί σε μια μεγαλύτερη έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού, τότε το Σεπτέμβρη μπορεί να αρχίσει ιδίως τους ηλικιωμένους ένας μαζικός εμβολιασμός. Που σημαίνει αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, αν σας προκύψει στη μεγάλη έρευνα πια, διότι σας έχει ανοίξει ο δρόμος, είναι πολύ πιθανό τέλη Σεπτέμβρη, προσέχω πολύ καλά τις ημερομηνίες, πριν ξεκινήσει γερά το φθινόπωρο, να είμαστε σε μία λογική ότι ένα εμβόλιο για όσους δεν έχουν κάνει πνευμονιόκοκκου και ένα BCG με θωρακίζει περαιτέρω, αν προκύπτει, σπέβδω να πω, από τη μεγάλη έρευνα, το λέω σωστά, το λέω λάθος? Έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Σε καμία περίπτωση ο εμβολιασμός με BCG δεν μπορεί να αντικαταστήσει το εμβόλιο που κάποια στιγμή θα έρθει.